έφτιαξαν σε χρεοκοπία πριν από 15 χρόνια, έτσι. Είναι τόσο έντονη μάλιστα η επιρροή του τουρισμού που ό,τι δεν αγγίζει ο τουρισμό στην Ελλάδα αφορά και εισοδήματα και ζωέ. Γιατί ό,τι δεν αγγίζει ο τουρισμό, το ξέρετε πολύ καλά, μιλάω σε δημάρχους, σε αυτοδιοικητικού, κυριολεκτικά συρρυκνώνεται και παρακμάζει. Και σε αυτό αναφέρθηκε ο πρόεδρο για του δύο κόσμου που πρέπει να βρουν κοινή περπατησιά. Γιατί έγινε αυτή την εισαγωγή που είναι εντελώ του παρόντο, όπω είπα. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπήρχε, εάν και το αγροτελέστο σημείο τη χώρα δεν είχε καθαρό νερό σε επαρκή ποσότητα και αν δεν είχαμε τι εκατοντάδε, χιλιάδε πια αθροίζουμε, γαλάζιε σημαίε στι παραλίε μα. Ξέρετε λοιπόν πώ έγινε αυτό. Αυτό ξεκίνησε να κυοφορείται εδώ μέσα μετά τη συνθήκη του Μάστριξ, αυτό το ξενοδοχείο συνεδρίζει πάντα η Ένωση ΔΕΙΑ, Προεδρία αήμνη του Αρισίδη Λαμπρούλη. Είχα αναλάβει εγώ το βάρο στο το θυμάτιο, η Όλγα. Ο Δήμαρχο Άργου με προέτρεπε διαρκώ σε αυτό. Είχαμε πιάσει τότε το Ταμείο Συνοχής που το έγραφε η συνθήκη. Πέρασε πολύ, πήγε σήμα σε όλη τις ΔΕΙΑ Αρχίσαν από πόρσου να κάνουν μελέτε, μελέτε εφαρμογή για ίδρυψη και αποχέτευση. Και τελικά καταφέραμε το 2000 μετά από μια επίσκεψη ω πρόεδρο και έδικε πια στον Κώστα Σιμίτη. Κάναμε την εξή κουβέντα. Εγώ πρέπει να το πω αυτό, είναι, είναι γνωστό εξάλλου. Ήταν πολύ επιφυλακτικό απέναντι στην αυτοδιοίκηση ο Κώστα Σιμίτη, θα ξέρετε. Γενικά την έβλεπε μια επιφύλαξη. Ακουγόταν πολλά τότε περί διαφθορά, όπω ακούγονται πάντα. Και κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα όπου θέσαμε το στόχο καθαρό νερό και παρκές στο ακροτελέστιο σημείο τη χώρα και καθαρές θάλασσε. Σήκωσε τηλέφωνο και είπε στον Χρήστο Πάχτα: Ό,τι σου πει και έτσι θα κάνει με την ΕΔΕΙΑ. Και έτσι μπήκαμε στο Ταμείο Συνοχή ω δικαιούχοι και έχουμε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Το χρωστάμε στον τότε Πρωθυπουργό, στη δική μας έγκαιρη κινητοποίηση, αλλά έτσι γίνουν αυτά. Είναι και μία ακόμα λεπτομέρεια πρόεδρε, μαζί την έχουμε μοιραστεί και το ξέρεις. Με αυτή τη μέθοδο και με μια αντίστοιχη οριζόντια συμφωνία για τις κοινωνικές δομές καταφέραμε να ανατρέψουμε τη σχέση 1 προς 3 που είχαμε με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως συμμετοχή στα ΠΕΠ. Την παραδώσαμε όταν παρέδωσε την ΚΕΔΕ, την ΚΕΔε και τότε. Είχε γίνει 3 προς 1 υπέρ της τοπική Αυτοδιοίκησης. Λύνει και ένα τεράστιο πρόβλημα με τη σχέση με του περιφερειάρχε που πάνε και έρχονται οι Δήμαρχοι. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν πρέπει να κινηθεί σε κεντρικέ συμφωνίε και το ζήτημα για το οποίο συζητάτε, Πρόεδρε. Με τον Πρόεδρο, έχω μοιραστεί όλε τι σκέψει μου και ε, ξέρω ότι κρούω ανοιχτέ θύρε που λέμε. Πρέπει να πούμε ότι όταν πήγα να ξεκινήσω ο Δήμαρχο το 6, επισκέφθηκα τρει δημάρχου στην Ελλάδα για να πάρω γνώση και τεχνογνωσία. Ένα των τριών ήταν και ο Πάρη Κοκκουλόπουλο. Ένα από τα προγράμματα που πρέπει να μπουν μπροστά με κεντρική συμφωνία είναι αυτό τη ενεργειακή αυτοτέλεια των ΔΕΙΑ όλων και όλων των Δήμων για τα συστήματα ίδρυυση και συνέχεια να πάμε στου κοινωνικά ευάλωτου. Επειδή είστε πάρα πολύ δήμαρχοι, ακούστε κάτι, το ξέρετε, Βαρβάρα, που είναι εκλεγμένοι. Και θυμάμαι, σε βλέπω, και θυμάμαι τον πατέρα σου που μαζί ξεκίνησε με το 90. Είναι κοντά 100 εκατομμύρια η χρηματοδότηση του ΚΟΤ, του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Αυτό μπορεί να είναι κάλλιστα ένα πράσινο ταμείο για τους Δήμους, που μπορούν να λάβουν με ενεργειακές κοινότητες, να δίνουν δωρεάν το ρεύμα στους κοινωνικά ευάλωτους. Και αυτό να είναι ένα πράσινο ταμείο, να είναι ιδία συμμετοχή για όλες αυτές τις επενδύσεις. Κάπω έτσι, αν κινηθούμε, μπορούμε να τρέψουμε το οποίο δεν πρέπει να τη χάσουμε αυτή τη μάχη. Σα είπα και στη Ρόδο. Ο ηλεκτρικό χώρο είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του Γιώργου του Μαρινάκη, ούτε κανένα από εσά, ούτε βέβαια του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ενέργεια. Ανήκει στον ελληνικό λαό, είναι δημόσιο αγαθό και οφείλει η κυβέρνηση να μα ακούσει. Δίνοντα ηλεκτρικό χώρο, αλλάζει όλο το τοπίο τη συζήτηση. Και με τι θέσει που άκουσα στο κλείσιμο του Προέδρου, νομίζω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για μια σύγχρονη συμφωνία που θα είναι τιμή για τη χώρα και τιμή για την αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Είχαμε σήμερα να έχουμε αυτοδιοικητικό και τον Σάββατο Χιονίδη, έχουμε τον Πάρτο Κουκουλόπουλο. Ε, είναι καλό ότι είναι με στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την αυτοδιοίκηση, γιατί πολλέ φορέ κάποιοι αγνοούν, δεν έχουν μπει στα παπούτσια μα, δεν έχουν την συνέστηση τι σημαίνει τι ευθύνη είναι να διοικεί ένα τεράστιο Δήμο όπω έγινε μετά τον Καλικράτη. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, σα ευχαριστώ και πάλι όλου και όλε. Εύχομαι να καλή επιστροφή τη πατρίδας μα και να είμαστε όλοι καλά. Όλοι καλά.